Ο Vincent van Gogh ήταν Ολλανδός ζωγράφος. Εν ζωή, το έργο του δεν σημείωσε επιτυχία. Ωστόσο, μετά τον θάνατό του, η φήμη του εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα και σήμερα αναγνωρίζεται ως ένας από τους σημαντικότερους ζωγράφους όλων των εποχών. Στους πρώτους του πίνακες στην Άρλ κυριαρχούν ιαπωνικά μοτίβα που επιβεβαιώνουν τις σκέψεις που είχε εκφράσει μέσω ενός γράμματος στην αδερφή του ότι τώρα που βρίσκεται εκεί δεν έχει ανάγκη την ιαπωνική τέχνη, καθώς το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι να ανοίξει τα μάτια του και να κοιτάξει γύρω του για να εμπνευστεί. Κατά το διάστημα της παραμονής του στην Άρλ δέχεται και την επίσκεψη του ζωγράφου Γκογκέν. Ωστόσο, μετά από λίγους μήνες, οι δυο τους διαφωνούν έντονα και λόγω της ασταθούς ψυχικής του υγείας, ο Van Gogh κόβει μέρος του αριστερού του αυτιού, καταλήγοντας στο νοσοκομείο της περιοχής. Άλλοι ισχυρίζονται πως ο Van Gogh είχε απειλήσει να σκοτώσει τον Γκογκέν και προέβη στο κόψιμο του αυτιού του, αναζητώντας ένα είδος κάθαρσης από τις τύψεις. Μία νέα έρευνα υποστηρίζει ότι έκοψε το αυτί του αφότου έμαθε ότι ο αδερφός του Τέο, ο έμπιστος και βασικός οικονομικός υποστηρικτής του, ετοιμαζόταν να παντρευτεί. Όποια και να είναι η αλήθεια, το σίγουρο είναι ότι η επίδρασή του στα μεταγενέστερα καλλιτεχνικά κινήματα θεωρείται καταλυτική. Η έναστρη νύχτα πάνω από τον Ροδανό είναι ένα από τα πιο διάσημα έργα του Van Gogh. Μπορούμε να δούμε την όχθη του ποταμού Ρόν στην Άρλ κάτω από έναν αφρόδι νυχτερινό ουρανό. Η σκηνή αυτή δεν απέχει πολύ από το ενοικιαζόμενο διαμέρισμά του, το κίτρινο σπίτι, έναν πίνακα που θα απολαύσουμε και στη συνέχεια. Ο εξώστης καφενείου στην πλατεία Αντιφόρουμ. Σε ένα γράμμα στην αδερφή του Βιλελμίνα, ο Βίνσεντ είχε γράψει: «Αυτή είναι μια νυχτερινή εικόνα χωρίς καθόλου μαύρο, τίποτα εκτός από το όμορφο μπλε, βιολετή και πράσινο. Το δωμάτιο του Van Gogh στην Άρλ». Αν και η καρέκλα στο δωμάτιο ήταν λευκή, ο Van Gogh αποφάσισε να την κάνει κίτρινη, γιατί αυτό το χρώμα ήταν αυτό που παρέπεμπε στον ήλιο, τη ζεστασιά και την ευτυχία. Η τύχη επίσης ήταν λευκή, αλλά το μοβ τέριαζε με το πράσινο του παραθύρου και τόνιζε το κίτρινο του κρεβατιού. Αν και στον πίνακα δεν υπάρχουν άνθρωποι, στο έργο αυτό υπάρχει η αίσθηση της αναμονής. Εμπνευσμένος μάλλον από την αναμονή της άφιξης του Γκογκέν, ο πίνακα συμβολίζει τις ελπίδες ότι το κίτρινο σπίτι θα γινόταν η βάση για μια αποικία καλλιτεχνών. Το κίτρινο σπίτι, που εναλλακτικά ονομάζεται η οδός, ανήκει στην πιο δημιουργική περίοδο του Van Gogh. Δυστυχώς όμως, το κίτρινο σπίτι βομβαρδίστηκε βαριά κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και αργότερα κατεδαφίστηκε. Η γέφυρα Langlois στην Άρλ. Η γέφυρα αυτή, που πήρε το όνομα του φύλακά της, δεν υπάρχει πλέον. Παρ' όλα αυτά, η τοπική βιομηχανία τουρισμού έχει χρηματοδοτήσει την ανακατασκευή ενός παρόμοιου μοντέλου. Η έξοδος από την εκκλησία της Νουνέν είναι ένα από τα πιο σημαντικά έργα του Van Gogh. Όχι επειδή δημιουργήθηκε για τη μητέρα του ή επειδή απουσιάζει το χρώμα, που είναι και το στίγμα του Van Gogh, αλλά κυρίως επειδή το 2002 είχε κλαπεί στο Άμστερνταμ και βρέθηκε 14 χρόνια αργότερα. Τον Ιούνιο του 1890, ο Van Gogh εμφανίζει συμπτώματα έντονης κατάθλιψης. Τελικά, αυτοπυροβολείται στο στήθος στις 27 Ιουλίου και πεθαίνει 2 ημέρες αργότερα.